Boxing και πρώτες εντυπώσεις για το Angler's Cove Expansion προσθέτει πέμπτο παίχτη και additional χαρακτήρα, καθώς επίσης και ένα καινούργιο νησί ταμπλό στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, το οποίο είναι εδώ από κάτω, είναι το Tidal Blades Heroes of the Reef. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο εντάχει και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Περισσότερα token και resources για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα υλικά για τον πέμπτο παίχτη. Θα χρειαστούμε λοιπόν περισσότερα και από τα δύο. Να το έξτρα νησί, το Angler's Cove, που έρχεται με, το καινούριο expansion. Αντίστοιχα, οι διαφορές στο setup και οι μικροκανόνες που αλλάζουν στο gameplay. Να το πως είναι στημένο το παιχνίδι μαζί με το Angler's Cove, το οποίο μπαίνει εδώ. Έτσι θα είναι το full game, θα το παίζουν 5 παίκτες. Να το, ωραίο. Και κάποιοι μικροκανόνες που αλλάζουν ακριβώς για 5 παίκτες. Θα είναι add-on αυτό στο Kickstarter, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Και εξήγηση των καρτών του χαρακτήρα, του Σαγκάση. Το ταμπλό του Σαγκάση, να το, εδώ. Το ίδιο φανταστικό ταμπλό που έχουν και οι υπόλοιποι βασικοί χαρακτήρες και ήρωες μέσα στο Tidal Blades. Καταπληκτικό player board, έτσι. Και τα ζάρια εδώ του... Τα ζάρια του χαρακτήρα, τα οποία θα μπουν, που έρχονται για τον έξτρα χαρακτήρα, αν παίζουν 5 παίχτες, τα οποία θα μπουν μέσα στο κουτί του βασικού, σίγουρα. Νομίζω ότι μπορείς να τα χωρίσεις όλα μέσα στο βασικό, έτσι ώστε να μην κρατήσεις έξτρα το κουτί, αν θες απλά να γλιτώσεις χώρο. Ένα σταντί και κάποιες καρτούλες ακόμα. Κατά τα άλλα είναι σχετικά άδειο το κουτί, βέβαια δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο να μπορείς να παίζεις και με 5ο παίκτη και να έχεις περισσότερο υλικό αντίστοιχα και σαν επιλογές χαρακτήρων. Έξτρα κάρτες εδώ, έξτρα κάρτες για την αγορά αντίστοιχα. Νομίζω δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να μπαιχτούν έτσι κι αλλιώς και με το βασικό, δεν βλέπω κάποιο λόγο. Και τέλος, το Hard Monster, βλέπουμε ένα Play Raid ακόμα, μιας και έχουμε πέμπτο παίκτη. Ένα extra Play Raid. Suspicious Hunters και Angler's Tags, να το, έξτρα τέρατα. Και τέλος πρέπει να είναι οι βασικές αρχικές κάρτες του Σαγκάση, του χαρακτήρα. Φαίνεται να έχει ιαπωνικό όνομα ο Σαγκάση. Τουλάχιστον ιαπωνικό μου θυμίζει, μου βγάζει. Για να δούμε εδώ τι υπάρχει. Οι κάρτες του είναι οι αρχικές του κάρτες, το εικονόγραφο είναι εξαιρετικό, έτσι, πολύ ξεκάθαρα όλα. Αυτές είναι οι κάρτες του. Risky Bet, Rigged Race και πάει λέγοντας. Και κάποιες extra stand κάρτες. Να, αυτές είναι οι προσωπικές του κάρτες. Σαγκάση Story, ιστορία του, θέλει κάποιος να τη διαβάσει. Το playstyle του, έτσι, κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό playstyle. Δεν είναι vanilla, έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Formidable Duo και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το expansion Angler's Cove, Heroes of the Reef. Βασικός λόγος που αποκτήθηκε είναι για να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να παιχτεί και με 5 παίκτες. Και αυτό είναι το expansion.